Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Ίδρα. Άλλο ένα Hydra Trail Event είναι έτοιμο να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται από το 2014. Τις δύο τελευταίες χρονιές δεν καταφέραμε να κάνουμε τον αγώνα λόγω του κορονοϊού. Φέτος όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιστρέψουμε εδώ στην Ίδρα και να σας παρουσιάσουμε τους δύο νέους αγώνες, τους οποίους είχαμε ετοιμάσει για να γίνουν το 2020, αλλά δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε. Αφορά ένα μαραθώνιο και ένα ημιμαραθώνιο. 18 και 38 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Ο ημιμαραθώνιος είναι, ας το πούμε, το πρώτο μισό της διαδρομής του μαραθωνίου και οι αθλητές του μαραθωνίου θα συνεχίσουν για άλλα τόσα χιλιόμετρα. Η διαδρομή νέα του ημιμαραθωνίου είχε στόχο να περάσει πλέον ο μικρότερος αγώνας, το Rock Race, που ήταν 13 χιλιόμετρα τις παλιότερες χρονιές, να περάσει πλέον και από την πίσω πλευρά του νησιού, όχι μόνο από την προστινή την κατοικημένη, για να μπορέσουν και οι αθλητές να δουν και την πιο άγρια μορφιά του νησιού. Και να αυξηθεί και λίγο και η δυσκολία για να γίνει και πιο ενδιαφέρον. Ο μαραθώνιος ήταν καθαρά μια σκέψη για να αναδείξουμε νέες τοποθεσίες στο νησί, νέες παραλίες όπως η Νησίζα, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες και δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε σε μια μικρότερη διαδρομή των 25 χιλιόμετρων, δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε πολλές παραλίες, ούτε το Μόλο, ούτε κάποιες άλλες κορυφογραμμές του νησιού που έχουν εξαιρετική θέα. Οπότε αυτά που θα πούμε λοιπόν στην αρχή της παρουσίασης των διαδρομών ισχύουν μέχρι τη μέση για τον ημιμαραθώνιο, θα πούμε που χωρίζουν και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα του μαραθωνίου. Φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στο site μας, στο hydrastrail.gr. Και ξεκινώντας λοιπόν οι διαδρομές, θα πούμε ότι ξεκινάνε οι δύο μεγάλες διαδρομές από το λιμάνι της Ίδρας, στο κεντρικότερο σημείο. Και ανηφορίζουμε πηγαίνοντας από το κεντρικό Καλτερίμι, που είναι πολύ όμορφο μέσα στον αστικό ιστό. Οι διαδρομές αφήνουν, στο δεύτερο χιλιόμετρο αφήνουν το κεντρικό Καλτερίμι και μπαίνουν σε ένα μονοπάτι χωμάτινο, λέγεται τα κόκκινα χώματα, συνεχόμενη ανηφόρα. Και περίπου στο 2,7 με 2,8 χιλιόμετρο φτάνουμε στο ψηλότερο σημείο του μονοπατιού και κατηφορίζουμε για τον πρώτο σταθμό, που είναι λίγο μετά τους ανεμόμυλους, εκεί το ξέρουν το σημείο, όσοι τρέξαν και τους παλιότερους αγώνες. Έτσι φτάνουμε στον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού που είναι στον Άγιο Νικόλαο, στο 6,1 χιλιόμετρο. Εκεί είναι ο πρώτος σταθμός με λίγα πράγματα, τα βασικά νεράκι και λίγα τρόφιμα. Και συνεχίζουμε με μια επόμενη ανηφόρα και στη συνέχεια μια κατηφόρα. Ελάχιστα τεχνική θα τη χαρακτήριζα ίσως, θέλει λίγο προσοχή. Φτάνουμε στο 8 χιλιόμετρα, είναι σχετικά κοντά ο δεύτερος σταθμός, στο οποίο έχουμε τα Κλισαμπρίνια λέγεται, στον οποίο έχουμε πλήρη τροφοδοσία και μπορείτε να βρείτε τα πάντα οι αθλητές. Όταν λέω πλήρη τροφοδοσία, εννοώ και αλμυρά και γλυκά και φρούτα, μπανάνες, πορτοκάλια, υπάρχουν τα πάντα. Από εκεί περνάμε στην πίσω πλευρά του νησιού, η οποία η διαδρομή είναι ένα flat μονοπάτι, πολύ όμορφο, όμως στη συνέχεια θα έχουμε μια ανηφόρα αρκετά καλή, σε βράχινο καλτερίμι παλιό με πολύ μεγάλες πέτρες, το οποίο θα μας φέρει λίγο κάτω από την κορφή του νερού, στην κορφή του νησιού. Βγαίνουμε στο διάσημο κάτω από το Έρος. Έχουμε μια μικρή κατηφορίτσα μέσα σε πευκοδάσος και ξαναρχίζει η τελική ανηφόρα που θα μας πάει στο σταθμό 3 που λέγεται βάση του Έρος, στο 13,4 χιλιόμετρο. Εκεί είναι η ανάβαση της κορφής, το οποίο είναι ένα δύσβατο μονοπάτι και η ανάβαση και η κατάβαση. Εκεί έχουμε έναν πρώτο διαχωρισμό της μικρής με τη μεγάλη διαδρομή. Δεν ανεβάζουμε στην κορφή τον μικρό αγώνα, τον ημιμαραθώνιο, γιατί θεωρούμε ότι είναι αρκετά τεχνική η κατάβασή του. Η διαφορά είναι 1300 μέτρα το ανέβα κατέβα, αλλά εμείς εκεί στο σταθμό θα έχουμε πλήρη διαχωρισμό. Ο μαραθώνιος θα ανέβει κορφή, θα κατέβει με πολύ προσοχή το κατέβασμα. Ξαναφτάνουμε στη βάση του Έρους, 50 μέτρα, 60 μετά τον σταθμό που περάσαμε στην ουσία. Έχουμε ανέβει και έχουμε κατέβει, είναι 1300 μέτρα. Και θα βρεθούμε 50 μέτρα μετά τον σταθμό. Εκεί έχουν έρθει οι αθλητές του μαραθωνίου και ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το μοναστήρι τον προφήτη Ηλία, την περίφημη μονή όπου είχε φυλακιστεί και ο Κολοκοτρώνης και είναι ένα μεγάλο αξιοθέατο του νησιού και θέλουμε όλοι οι αθλητές να περάσουν από εκεί να το δούνε. Και από τον προφήτη Ηλία κατεβαίνουμε το πιο κεντρικό μονοπάτι του νησιού, Καλτερίμι για την ακρίβεια, μέσα σε ωραίο πευκοδάσος που ελίσσεται, κάνει πάρα πολλά ζιγζάκ, κορδέλες όπως λέμε, για να κατέβει κάτω προς τον αστικό ιστό. Φτάνοντας λοιπόν στον αστικό ιστό,
φτάνουμε στη θέση κουρμάδα, όπου χωρίζουν οριστικά οι δύο αγώνες. Εκείνη για το μεγάλο αγώνα είναι το 17,5 χιλιόμετρο και για το μικρό είναι το 16,2. Τα 1307 μέτρα οφείλονται, είναι το ανέβα και κατέβα του Έρος. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει άνθρωπος και τάπητας ηλεκτρονικός, αλλά θα υπάρχει και άνθρωπος που θα κάνει τον διαχωρισμό. Όσοι τρέχουν τον μικρό αγώνα, σε σχεδόν 2 χιλιόμετρα θα έχουν τερματίσει. Βέβαια, καλό είναι από αυτόν τον σταθμό, επειδή είναι και αυτός άλλος ένας σταθμός πλήρης, να πάρουν ό,τι χρειάζονται, γιατί τα δύο τελευταία χιλιόμετρα, ειδικά αν έχει ζέστη όπως φαίνεται την Κυριακή, θα χρειάζονται υδροδοσία και ενέργεια πιθανόν. Βέβαια, ο μικρός αγώνας από εκεί θα φύγει να πάει παραλιακά και θα επιστρέψει να τερματίσει την Ήδρα. Ο μεγάλος αγώνας από εκεί θα φύγει για μια καλή ανηφόρα για 2 χιλιόμετρα. Από το 17,5 θα φτάσουμε σχεδόν στο 20 χιλιόμετρο, όπου έχουμε έναν μικρό σταθμό, Λούμι Γεωργάκη λέγεται το σημείο, έχουμε έναν μικρό σταθμό ο οποίος έχει βασικά μόνο νερό. Επειδή είναι σχετικά κοντά, λέει ένα σημείο βολικό, που εκεί έχουμε τοποθετήσει το σταθμό. Και από εκεί πλέον φεύγετε να κατηφορήσετε στην πίσω πλευρά, για δεύτερη φορά στην πίσω πλευρά, να πάτε προς την παραλία Νησίζα, μια περίφημη παραλία, πολύ όμορφη. Δεν έχουν ξαναπεράσει άλλοι αγώνες από εκεί, είναι η πρώτη φορά που κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Και συνεχίζουμε μετά την παραλία σε μια ανηφορίτσα η οποία θα μας βάλει στο χωριό Επισκοπή. Όσοι έχουν τρέξει παλιότερα ξέρουν το χωριό, την Επισκοπή. Εκεί υπάρχει σταθμός, είναι το 23,4 χιλιόμετρο. Θα ανεβούμε από εκεί άλλη μια ανηφόρα μέχρι το Ζόγερι και μετά έχουμε ένα μονοπάτι πάλι καινούριο βάλει στον αγώνα, το οποίο το θεωρώ ίσως το πιο όμορφο του νησιού. Είναι αυτό που κατεβαίνει στην παραλία του Μόλου. Πολύ ωραίο παιχνιδιάρικο μέσα σε πεύκα. Μας βγάζει σε μια υπέροχη παραλία, Μόλος λέγεται. Διασχίζουμε όλη την παραλία τρέχοντας για 200 μέτρα πάνω στο Βότσαλο και μπαίνουμε πάλι δεξιά να ανεβούμε προς το βουνό. Ανηφορίζουμε ένα μονοπάτι πάλι έτσι με φιδάκια, κορδέλες όπως λέμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο ελέγχου και κατηφορίζουμε και πάμε στον Παλαμιδά. Ο Παλαμιδάς, όλοι το ξέρετε, είναι ένα καρνάγιο. Όσοι έχετε τρέξει τις προηγούμενες χρονιές, ξέρετε το σημείο αυτό, το καρνάγιο. Και από εκεί μπαίνουμε για την τελευταία ανηφόρα. Είναι και ο τελευταίος σταθμός, ο 7ος σταθμός στον Παλαμιδά, στο 31,7 χιλιόμετρο. Και από εκεί μπαίνουμε για την τελική ανηφόρα. Είναι στην Αγία Ειρήνη. Άλλη μια κατηφορίτσα μας φέρνει πάλι στο κεντρικό μονοπάτι και συνεχίζουμε παραθαλάσσια. Είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι αυτό το τελευταίο, το παραθαλάσσιο. Με μικρά ανεβοκατεβάσματα. Στο διάγραμμα, στο υψομετρικό, θα δούμε ότι αυτά τα τελευταία, τα παραλιακά, τα ανεβοκατεβάσματα μοιάζουν αμελητέα. Όμως στην πραγματικότητα, όταν θα είστε κουρασμένοι στο 36-37 χιλιόμετρα, και αυτά είναι δύσκολα τα τελευταία. Και θα μπαίνοντας στο νησί, στον αστικό ιστό, θα κάνουμε τον κύκλο του λιμανιού, το πέταλο, για να τερματίσουμε. Η Ήδρα φημίζεται για αυτόν τον τερματισμό. Είναι πέρα της ομορφιάς του τοπίου που θα έχετε δει. Ο τερματισμός αυτός είναι κάτι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν συναντάμε όλο το νησί να είναι κάτω και να χειροκροτάει τους αθλητές. Πιστεύω είναι μια εμπειρία που αξίζει ο καθένας να τη ζήσει. Φυσικά, αυτά αφορούν τις δύο μεγάλες δεδομές. Να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε και τους μικρότερους αγώνες. Υπάρχει ο αγώνας Fun Run, ο οποίος είναι ένας αγώνας μέσα στον αστικό ιστό. Είναι κάτι σαν Urban Trail ή City Trail. Απολαμβάνεται το νησί, μαθαίνετε τα στενάκια του, τα σοκάκια του, σε μια παιχνιδιάρικη διαδρομή, η οποία έχει μαζεμένη στα πρώτα 2 χιλιόμετρα όλη την ανηφόρα, αλλά μετά έχει πάρα πολύ ήπια κατηφόρα και απολαυστική με στροφές μέσα στα στενάκια, είναι πολύ παιχνιδιάρικη. Είναι 5 χιλιόμετρα. Και το απόγευμα, μάλλον αυτός ο αγώνας είναι το απόγευμα, αλλά το μεσημέρι θα έχει γίνει ένας νέος αγώνας, ο οποίος ήθελε να αντικαταστήσει τον downhill, ο οποίος είναι η μορφή relay, έτσι, της σκηταλοδρομίας. Είναι ένα πενταράκι, πάλι σε ένα μονοπάτι που δεν το ξέρουν οι αθλητές. Είναι ομάδες οι αθλητές, δύο ατόμων, κάνουν τον πρώτο γύρο ο πρώτος αθλητής, δίνει τη σκητάλη του και συνεχίζει ο δεύτερος αθλητής τα 5 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι αρκετά παιχνιδιάρικο επειδή είναι ομάδες και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία και όλες τις λεπτομέρειες, αυτά που σας είπα, και στο site μας. Καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε εδώ να περάσουμε ένα όμορφο διήμερο.